δύο υποθέσεις οι οποίες σχετίζονταν με ναρκωτικά εκδικάστηκαν σήμερα από το πενταμελές εφετείο κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης. Ο αποκαλούμενος και εκκριτικός Εσκομπάρ, που φέρεται ως πρωταγωνιστής μεγάλου κυκλώματος εισαγωγής κοκαίνης στην Κρήτη, παρά τις εκκλήσεις του, δεν έπεισε την έδρα που, όπως και πρωτόδικα, του επέβαλε και πάλι την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, την ώρα που η σύζυγός του, με τα ελαφρυντικά του πρώτερου σύνομου βίου και της καλής διαγωγής μετά την πράξη, με μείωση της ποινής, αφέθηκε επί της ουσίας ελεύθερη. Ο 45χρονος είχε συλληφθεί το Σεπτέμβριο του 2016 μετά από έρευνα της ελληνικής αστυνομίας που είχε διαρκέσει μήνες. Οι αστυνομικοί, μετά από σκάψιμο 7 ωρών σε αγροτική περιοχή του Δήμου Χόρτινας, είχαν εντοπίσει θαμμένα σε βάθος 60 περίπου εκατοστών περισσότερα από 3,2 κιλά κοκαίνης. Εκτός από τον 45χρονο άνδρα και τη 40χρονη γυναίκα του, που είχε καταδικαστεί αρχικά σε ποινή κάθειρξης 18 ετών, είχε συλληφθεί ο ανήλικος γιος τους και ο πατέρας του 45χρονου, που είχε αφαιθεί ελεύθερος μετά την απολογία του. Ο ανήλικος γιος του ζευγαριού, του οποίου η δίκη έγινε και κλεισμένων των θυρών, στο τριμελές δικαστήριο ανηλίκων Ηρακλείου, μετά από 4 μήνες κράτησης σε ειδικό κατάστημα κράτησης ανηλίκων, είχε αφαιθεί ελεύθερος, καθώς το δικαστήριο τον είχε κρίνει αθώο. Στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου, σήμερα, ενώπιον του πενταμελούς εφετείου κακουργημάτων, βρέθηκαν και οι δύο άνδρες που το Φεβρουάριο του 2018 συνελήφθησαν μετά από έρευνα της αστυνομίας σε καφενείο του Τυμπακίου, που είχε εντοπιστεί ποσότητα 16 κιλών χασίς και πάνω από 2,5 κιλά κατεργασμένης κάναβης σε μορφή σοκολάτας. Σε πρώτο βαθμό, οι δύο κατηγορούμενοι, ένας επιχειρηματίας και ένας γεωπόνος από την περιοχή, είχαν καταδικαστεί σε 18 χρόνια κάθειρξης, πλην όμως το δικαστήριο σήμερα επέβαλε στον επιχειρηματία ποινή φυλάκισης 4 ετών με αναστολή, οπότε γυρίζει άμεσα στο σπίτι του, ενώ στο γεωπόνο ποινή κάθειρξης 6 ετών, που επίσης θεωρείται ότι η αποφυλάκισή του θα είναι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. 4 χρόνια στον αφυλάκιση, 6 χρόνια στον άλλο κάθειρξη. Έδεχε ενοχή για τον έναν, απλή συνέργεια για τον άλλον. Έχω την εντύπωση ότι ήταν μια απόφαση η οποία, πας περιπτώσει, καλή για τον πρώτο κατηγορούμενο, όχι πάρα πολύ καλή για τον δεύτερο, γιατί ο άνθρωπος δεν είχε στην πραγματικότητα σχέση. Δέχθηκε όμως το γνωστικό του στοιχείο το δικαστήριο, ότι αυτό συνιστούσε απλή συνέργεια στην πράξη του πρώτου. Νομίζω ήταν λίγο διευρυμένη η απόφαση του δικαστήριου σε βάρος του δεύτερου κατηγορούμενου, αλλά μπας στο τέλος καλό, όλα καλά πάει στο σπίτι του με αναστατικό. Η ποινή έχει αναστολή. Ο επιχειρηματίας από το Τυμπάκι εξ αρχής επέμενε στην αθωότητά του, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε τι συνέβαινε μέσα στο καφενείο, ενώ ο δεύτερος κατηγορούμενος είχε αναλάβει πλήρως την ευθύνη, εξηγώντας στο δικαστήριο ότι το πάθος του με τον τζόγο και τα χρέη που αντιμετώπιζε τον οδήγησαν στο να παραχωρήσει το πατάρι του οικίματος που είχε νοικιάσει για λογαριασμό του ο συγκατηγορούμενός του με τον οποίο είχαν φιλική σχέση.